επικαιρότητα, αλλά και για τις αρμοδιότητες του, για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του, με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές. Θα ξεκινήσω με το θέμα που είναι το κατεξοχήν θέμα που αφορά το Υπουργείο σας, το θέμα των αδειών των τηλεοπτικών σταθμών, που είναι πάλι στην επικαιρότητα, εξ αφορμής της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για 7 τηλεοπτικές άδειες και φαντάζομαι για την προκήρυξη σύντομα ενός νέου διαγωνισμού. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω καταρχήν αν η απόφαση αυτή ακυρώνει, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, πολιτικά το εννοώ, την προηγούμενη δική σας εκτίμηση ότι χωράνε 4 κανάλια στη χώρα. Καταρχήν, τι είχαμε πει εμείς? Είχαμε πει ότι πρέπει πρώτα να δοθούν 4 άδειες για κανάλια γενικού περιεχομένου, ούτως ώστε όταν ολοκληρωθεί ο χάρτης συχνοτήτων και η διαπραγμάτευση για την κατανομή των συχνοτήτων με τις γειτονικές χώρες, να δούμε τι περισσεύει από το φάσμα και να δοθούν και θεματικές άδειες. Δεν υπήρξε αυτή η αλληλουχία προτεραιοτήτων στην απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Τι υπήρξε όμως? Υπήρξε μια εκοφαντική παραδοχή της θέσης ότι το φάσμα είναι πεπερασμένο. Όταν συζητάγαμε τον αριθμό των καναλιών, κύριε Χατζηνικολάου, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και δια των αρχηγών τους και δια άλλων λαλίστατων βουλευτών, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, χοροπηδάγανε στα έδρανα όταν έμπαινε το ζήτημα της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, διατυπώνανε τη θέση ότι το φάσμα είναι απεριόριστο. Σας καλώ να ανατρέξετε λοιπόν στις δηλώσεις που κάνανε κατά τη διάρκεια του 2016 και τα τέλη του 2015, όπου βρισκόμασταν στην κορύφωση της πολιτικής συζήτησης γύρω από αυτό το ζήτημα, να δείτε τι ακριβώς λέγανε. Θα περίμενα ειλικρινώς, μετά την τελευταία εξέλιξη, να υπάρχει και μία συγγνώμη, μία ειλικρινής δήλωση μεταμέλειας, όχι τόσο για τις ύβρις που εκτόξευσαν εναντίον εμού προσωπικά και της κυβέρνησης, κυρίως για τα ψέματα, τις ανοησίες και τις ανακρίβειες που είπανε προς τον ελληνικό λαό. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει η περίπτωση όμως, και μάλλον αυτή ισχύει, να είναι αληθή και τα δύο. Δηλαδή και η αντιπολίτευση όντως να έλεγε αυτό που λέτε, αλλά και εσείς, οδηγώντας τον διαγωνισμό σε κλειστό αριθμό 4 αδειών, ενώ θα μπορούσατε να δώσετε 6, 7, 8 πιθανόν, όσα ήταν και τα λειτουργούντα ήδη κανάλια με άδεια, να δώσετε λύση χωρίς να έχετε τις εντάσεις που είχατε. Ξέρετε, εμένα η λογική μου δεν λειτουργεί με βάση το τι λένε τα κόμματα. Σύμφωνοι, αλλά λέω ότι θέλω και σε αυτό σας παρακαλώ να συμφωνήσουμε, ότι είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Συζητάμε πλέον επί της παραδοχής της καθολικής ότι το φάσμα είναι πεπερασμένο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε μια τρομερή μετατόπιση από τη συζήτηση την περσινή. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, χωρούν και περισσότερα από 7. Επαναλαμβάνω όμως, για να μην νομίζουν και οι ακροατές μας ότι θα πάω να παρακάμψω το ερώτημά σας. Η δική μας θέση ήταν ότι είναι ασφαλής ο αριθμός 4 με βάση και τα δεδομένα τα οικονομικά και τους περιορισμούς που υπάρχει το φάσμα και τις υποχρεώσεις της χώρας για απόδοση στην κινητή τηλεφωνία της λεγόμενης μπάντας των 700 MHz. Και αφού ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία, θα βλέπουμε, θα καθόμασταν μαζί με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών να δούμε τι φάσμα περισσεύει και τι αδειοδότηση θα μπορούσε να γίνει για τα θεματικά κανάλια. Είναι προφανές και σας καλώ να ρωτήσετε οποιονδήποτε ειδικό εσείς επιθυμείτε ότι χώρος με τον αριθμό 7 δεδομένο, χώρος για θεματικές άδειες μετά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μιλάμε για HD κανάλια, είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι έτσι και όπως τώρα. Είναι έτσι, διότι θα έχουν και την υποχρέωση βεβαίως να εκπέμπουν ταυτοχρόνως και σε υψηλή και σε τυπική ευκρίνεια, ναι, όπως κάνουν αυτή, ναι, τη στιγμή άλλωστε. Έτσι, αν πάτε σπίτι σας και ανοίξετε την τηλεόραση και έχει ο καθένας δύο εκπομπές. Ο καθένας έχει δύο εκπομπές. Μία σε HD και μία την απλή. Ακριβώς. Τώρα θέλω να έρθω στο τίμημα. Ναι. Που είναι ένα άλλο μεγάλο και σημαντικό θέμα, διότι φαντάζομαι ότι όλη αυτή η φασαρία δεν γίνεται για να μην μείνει τίποτα στα κρατικά ταμεία, αντιθέτως γίνεται για να υπάρξει ένα σοβαρό οικονομικό αντιστάθμισμα για τις άδειες. Ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν κατά τη γνώμη σας είναι εφικτό με 7 άδειες ο λογαριασμός, ο συνολικός, να πιάσει
το ποσό που είχατε πιάσει με τις τέσσερις. Κατά τη γνώμη μου θα είναι δύσκολο αυτό. Διότι οι τέσσερις άδειες έδιναν στο κάθε κανάλι ξεχωριστά μεγαλύτερο μερίδιο από τη διαφημιστική πίτα και επομένως οι προσφορές ήταν μεγαλύτερες. Σύμφωνοι, ήταν οι προσφορές μεγαλύτερες γιατί κάθε άδεια ξεχωριστά, αλλά η διαφημιστική πίτα, όπως το είπατε κι εσείς, αποτιμήθηκε στα 256 εκατομμύρια ευρώ για τη δεκαετία. Να φανταστείτε δηλαδή, για να το συζητήσουμε έτσι με ένα παράδειγμα, είναι σαν να έχουμε μία πίτα η οποία να έχει μία αξία και να συζητάμε εάν η αξία αυτή θα αλλάξει ή όχι, εάν την κόψουμε σε λιγότερα ή περισσότερα κομμάτια. Δεν θα αλλάξει η συνολική της αξία. Δεν συμφωνώ με αυτό. Συνεχώς. Θα με συγχωρήσετε, αλλά εγώ είμαι της δουλειάς. Και θα σας πω γιατί δεν συμφωνώ. Γιατί τα 7 κανάλια ναι. θα έχουν μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας από ό,τι θα είχαν τα 4. Ναι. Αληθεύει αυτό. Επομένως, σε κάθε περίπτωση αυτό δεν είναι λόγος ικανός για να αποστεί το δημόσιο από το δικαίωμα και την αξίωση να καταβληθεί επιτέλους τίμημα για τις συχνοτήτων. Πώς θα γίνει αυτή τη φορά ο διαγωνισμός? Θα γίνει με ανάλογο τρόπο? Ακούστε με. Γιατί εγώ θυμούμαι εσείς τους είχατε κλείσει μέσα, υπήρχε μια διαδικασία όπου δεν μάθαινε ο ένας τι κάνει ο άλλος, η οποία διαδικασία δέχθηκε μεν κριτική, αλλά σε ό,τι αφορά το τίμημα απέδωσε, για να είμαστε δίκαιοι. Και δεν απέδωσε επειδή εμείς παριστάνουμε τους έξυπνους ή είχαμε κάποια φαϊνή ιδέα ή είμαστε καταπληκτικοί στο να εφευρίσκουμε τρόπους δημοπράτησης. Απευθυνθήκαμε στους ειδικούς, απευθυνθήκαμε στα πανεπιστήμια μας και μας σχεδίασαν μια δημοπρασία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης και για την ανεξάρτητη αρχή. Διότι και η ανεξάρτητη αρχή φαντάζομαι ότι τη γνώμη των ειδικών θα την αξιοποιήσει. Όπως αξιοποιεί, από ό,τι μαθαίνω και με χαροποιεί, την γνώμη των ανθρώπων οι οποίοι διεξήγαγαν τον διαγωνισμό του περασμένου Αυγούστου από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Και είναι απολύτως λογικό. Δεν περιμένει κανείς από την ανεξάρτητη αρχή να αναπτύξει την τεχνογνωσία μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα για να τα κάνει όλα. Δεν γίναμε κι εμείς ειδικοί στους υπολογιστές, ειδικοί στη θεωρία διαπομπρασιών, ειδικοί σε μία σειρά από πράγματα τα οποία προαπαιτούνται για να διεξαχθεί ο διαγωνισμός. Αξιοποιούμε λοιπόν τους ειδικούς μας, αξιοποιούμε τα κεκτημένα και την περιουσία του δημοσίου και νομίζω ότι υπάρχουν όλοι οι όροι ούτως ώστε το τίμημα να είναι υψηλό. Θα ήθελα πραγματικά, κύριε Χατζηνικολάου, και από τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετηθούν για το ποιο θα είναι το τίμημα, με την υποσημείωση ότι η θέση της κυβέρνησης. Ποια θα είναι δηλαδή η τιμή έναρξης, λέτε? Όχι, της... να μην τον μπερδεύουμε. Η τιμή έναρξης η οποία βάλαμε ναι. ήταν στα 3 εκατομμύρια, η οποία δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, όπως απεδείχθη. Διότι εάν είναι καλά σχεδιασμένη μια δημοπρασία, ο παπάς και ο Χατζηνικολάου υπάρξει... μπορεί να χτυπηθούν μέχρι να αναφανεί η μέγιστη τιμή. Επομένως λέτε να υπάρξει μια εκτίμηση για το πόσο πρέπει να είναι το συνολικό τίμημα των αδειών, ώστε εάν είναι πολύ χαμηλότερα από αυτό να κηρυχθεί άγωνος τυχόν ο διαγωνισμός. Όχι, λέω. Αλλά ότι πώς θα το ελέγξετε αυτό? Εδώ υπάρχει ένα δεδικασμένο ναι. από το οποίο δεν μπορούμε να αποστούμε πολύ εύκολα. Κανένας μας, ούτε η πολιτεία, η κυβέρνηση, ούτε η ανεξάρτητη αρχή, ούτε τα πολιτικά κόμματα. Ουδής μπορεί να κάνει ότι αυτό το πράγμα δεν συνέβη. Ουδής μπορεί να υποκριθεί ότι δεν υπάρχει δυνατότητα της αγοράς να καταβάλει χρήματα. Και με διακόψατε στην προηγούμενη μου φράση, τη στιγμή ναι. που θα έλεγα ότι είναι δεδομένη η δέσμευσή μας, όπως και την προηγούμενη φορά, ναι. τα λεφτά από τις άδειες να διοχετευτούν σε πάρα πολύ συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικών προτεραιοτήτων, όπως η παιδική σταθμή και τα νοσοκομεία μας. Αυτή η εξαγγελία είναι χρήσιμη πολύ, πράγματι, γιατί είναι και τα δύο μεγάλα θέματα. Και διαρκή θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εγώ τώρα θέλω να σας κάνω και μια προσωπική ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Εσείς δεχθήκατε πολύ αυστηρή κριτική με τον προηγούμενο διαγωνισμό. Δεχθήκατε επιθέσεις, βέλη κλπ. Γυρίζοντας προς τα πίσω, πιστεύετε ότι κάνατε κάποια λάθη σε αυτή τη διαδικασία? Θα μπορούσατε να έχετε αποφύγει
όλη αυτή τη φασαρία, όλον αυτό τον ρημαγδό με κάποιους διαφορετικούς χειρισμούς. Δεν θα μπορούσα να τον είχα αποφυγεί, όχι. Ακόμη κι αν αντί για τέσσερα κανάλια είχατε δώσει έξι ή οκτώ εξ αρχής. Δεν θα μπορούσα να τον έχω αποφύγει και δεν θα μπορούσα να τον έχω αποφύγει, να σας πω γιατί. Διότι ορισμένοι θεωρούσαν ότι στην Ελλάδα θα ψηφίζονται νόμοι και δεν θα εφαρμόζονται ποτέ. Και με αυτή την έννοια είχαν και μέχρι σε ενός σημείου στο απειρόβλητο τους προκατόχους μου. Διότι ο πόλεμος ο ανηλαίης εναντίον εμού προσωπικά και της κυβέρνησης ξεκίνησε όταν είχαμε εμείς την επαναστατική ιδέα να εφαρμόσουμε τον νόμο. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την αδειοδότηση προέβλεπαν όλοι οι νόμοι από τον νόμο Βενιζέλου και Δόθε. Από το 1995. Λοιπόν, δεν συνέβη ποτέ. Εδώ ακροατής με κατηγορεί ότι σας χαϊδεύω τα αυτιά. Δεν του λέτε, μου λέει, ότι από τον προηγούμενο διαγωνισμό όμως προέκυψαν και περιπτώσεις τύπου Καλογρίτσα. Και έδειξε όμως ο διαγωνισμός και ο σχεδιασμός του ότι έχει τους μηχανισμούς διόρθωσης. Δεν επέτρεπε ούτε να υπάρξουν καθυστερήσεις, ούτε να ευνοηθεί κάποιος επειδή έχει το κεκτημένο της εκπομπής όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και είχε και βεβαίως και τη λίστα των επιλαχόντων. Όπου όταν για οποιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε από τους συμμετέχοντες δεν πληρούσε ένα από τα πάρα πολύ αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία είχαμε βάλει, αντικαθίστατο αμέσως, όπως και συνέβη με την περίπτωση Καλογρίτσα, ο οποίος αντικαταστάθηκε εν ρηπή οφθαλμού από τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος ήταν ο αμέσως επόμενος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ για αυτό τον πρώτο γύρο συζήτησης. Πάμε στα γενικά πολιτικά θέματα. Ναι. Και θέλω να ξεκινήσω από το ποιο είναι αυτή τη στιγμή. Η λέξη που θα πω εμένα προσωπικά μου προκαλεί αλλεργία, γιατί χρησιμοποιούν τον τελευταίο καιρό όλα τα κόμματα και έχω την αίσθηση ότι η λέξη αφήγημα σημαίνει παραμύθι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, από τη στιγμή που δεν καταφέραμε στο Eurogroup να πάρουμε την ποσοτική χαλάρωση και συγκεκριμένα μέτρα για το χρέος. Ποιο είναι τώρα το αφήγημα? Νομίζω ότι η απόφαση του Eurogroup είναι η πρώτη απόφαση η οποία έχει πολλά συσσωρευμένα θετικά στοιχεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και για τη λέξη αφήγημα εγώ είμαι λίγο πιο επίοικης, διότι θα σας πω ότι κάθε λαός χρειάζεται μια στοχοθεσία για να πορευτεί για το μέλλον. Δηλαδή και εμείς σαν Έλληνες πρέπει να συζητήσουμε τώρα που προτιμώ τη λέξη σχέδιο λοιπόν. Ναι, ας πούμε σχέδιο λοιπόν, στρατηγικό σχέδιο. Να συζητήσουμε ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον. Να συμπεράνουμε μέσα από ένα γόνιμο διάλογο και οι πολιτικές δυνάμεις, αν θέλετε, το τι πήγε στραβά στη χώρα μας και πάθαμε αυτά που πάθαμε. Πώς αναπτύχθηκε ο κύκλος της υπερχρέωσης. Ποιες πολιτικές επιλογές γίνανε που επέτρεψαν αυτός ο κύκλος να αναπτυχθεί. Ποιες λάθος επιλογές γίνανε κατά την περίοδο που αποπειράθηκαν κάποιοι να διορθώσουν τις στραβλώσεις της κρίσης. Αυτή λοιπόν τη συζήτηση νομίζω δεν πρέπει να την αποφύγουμε. Και αυτή η συζήτηση αφορά το μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα για την Ελλάδα και όχι αν αυτό το τρίμηνο ή το επόμενο μπήκαμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο φαίνεται κιόλας ως κριτήριο δεν επηρεάζει αυτό που λέμε τις αγορές, οι οποίες αποτιμούν τα ελληνικά ομόλογα με τις χαμηλότερες αποδόσεις από την αρχή της κρίσης. Εσείς είχατε θέσει τον πύχη εκεί πάντως. Μα και εξακολουθούμε πριν από το Eurogroup. Και εξακολουθούμε να επιθυμούμε η Ελλάδα να ενταχθεί και σε αυτό το πρόγραμμα. Φαίνεται όμως εκ των πραγμάτων ότι δεν είναι το κρίσιμο των περιστάσεων. Το κρίσιμο συνολικά, και προσέξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι εδώ έχει υπάρξει δυστυχώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την κρίση μία αντιστροφή των προτεραιοτήτων σε σχέση με την οικονομική πολιτική. Την ομαλή χρηματοδότηση, κύριε Χατζηνικολάου, τη χρειαζόμαστε για να ομαλοποιήσουμε την πορεία της οικονομίας, για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στον κύκλο της ανάπτυξης και της επανάκτησης των θέσεων εργασίας που χάσαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δεν θα θυσιάσουμε 200 ή 300 χιλιάδες θέσεις εργασίας για να βγούμε στις αγορές πιο γρήγορα με 0,5% χαμηλότερο επιτόκιο. Θα είναι μια καταστροφική επιλογή, η οποία έγινε το 2014, επιτρέψτε μου. Διότι η διακυβέρνηση Σαμαρά κόστησε στην ελληνική οικονομία 250.000 θέσεις εργασίας, βγήκε βεβαιασμένα στις αγορές και 6 μήνες μετά τα επιτόκια ήταν μεγαλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Άρα λοιπόν χρειάζεται ψυχραιμία, υπομονή, σχέδιο, καθόλου βεβαιασμένες κινήσεις και κυρίως εμείς οι υπουργοί να μιλάμε λίγο για αυτά τα πράγματα και ειδικά όσοι δεν έχουμε και αρμοδιότητα. Τώρα, επομένως το αφήγημα είναι η έξοδος στις αγορές? Όχι, το αφήγημα και με τι χρονικό ορίζοντα? Ακούστε με λίγο, το αφήγημα είναι η δίκαιη ανάπτυξη. Και δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει
και ομαλή χρηματοδότηση με ένα μείγμα δημόσιας και ιδιωτικής δανειοδότησης, το οποίο δεν θα βάζει εμπόδια στην αναπτυξιακή δυναμική η οποία αυτή τη στιγμή καταγράφεται στην πλειονότητα των μακροοικονομικών δικτών, και βεβαίως η οικοδόμηση μηχανισμών που αναδιανέμουν τον πλούτο που παράγεται, οι οποίοι λείπανε τα προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα να έρθει μέσα από τον υπερδανισμό, ο οποίος ήρθε στο τέλος και μας έπνιξε και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος. Πάντως το κρίσιμο θέμα εν ώψη και της λήξης του παρόντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 είναι αν θα μπορούμε μέχρι τότε να έχουμε επιλύσει το θέμα του δανεισμού μας από τις αγορές, διότι διαφορετικά είμαστε αναγκασμένοι να πάμε και σε άλλο πρόγραμμα. Ακούστε κύριε Χατζηγονλάου. Και σε άλλο μνημόνιο. Ακούστε με λίγο. Νομίζω ότι στο τελευταίο Eurogroup έγιναν δύο πάρα πολύ σημαντικά βήματα για την Ευρώπη συνολικά. Διότι αυτό που έγινε για την Ελλάδα, επειδή και εσείς γνωρίζετε το πώς λειτουργεί η Ευρώπη, δημιουργεί και ένα διδικασμένο. Τώρα που πολλοί συζητάνε και για τα χρέη άλλων χωρών, αντιλαμβάνεστε ότι... Ναι, έχει ανοίξει και η συζήτηση για ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης πλέον. Βεβαίως, βεβαίως. Mm. Δηλαδή να αποτυπωθεί και τυπικά ποιος θα είναι ο ρόλος του ESM. Με φέρνετε ακριβώς αυτό που ήθελα να πω. Ποιο? Ότι η ακροτελεύθερη παράγραφος της απόφασης του Eurogroup λέει ότι ο ESM θα δημιουργήσει αποθέματα τα οποία θα εγγυηθούν την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές μετά το τέλος του προγράμματος. Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, ο οποίος παρεμβαίνει άνευ άλλων προϋποθέσεων, βλέπε έκθεση βιωσιμότητας του χρέους από το ΔΝΤ ή πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤΟΥ, και λέει ότι υπάρχει αυτό το απόθεμα, το οποίο εγγυάται τις εκδόσεις ομολόγων που χρειάζονται για το διάστημα αμέσως μετά το πρόγραμμα. Ποιο είναι το απόθεμα? Το απόθεμα που δεν χρησιμοποιήσαμε από το συμφωνημένο δάνειο. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση, η οποία μαζί με τη ρήτρα ανάπτυξης, την οποία με λύπη μου διαπιστώνω ότι δυστυχώς η αξιωματική τουλάχιστον αντιπολίτευση δεν την αγκαλιάζει ως λύση, και αυτό πρέπει να σας πω μας λυπεί, αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή η δημιουργία αποθέματος και η ρήτρα ανάπτυξης, είναι τα δύο κομβικά σημεία τα οποία αλλάζουν το παράδειγμα. Δηλαδή προτεραιοποιούν την ανάπτυξη, υποτάσσοντας το στόχο της εξυπηρέτησης του χρέους σε αυτή. Στα δύο ρωτά φίλος ακροατής, η προληπτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας με την οποία προσπαθούσε τότε να βγει στις αγορές, δεν ήταν το ίδιο? Όχι, το ίδιο ήταν. Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ μιλάμε για μια καθαρή λύση, το τέλος του προγράμματος και την ομαλοποίηση της χρηματοδότησης. Δηλαδή την επιστροφή της Ελλάδας για τα καλά στη σφαίρα της κανονικότητας και της ομαλότητας σε σχέση με τις χρηματοδότησες. Διότι ξέρετε, η κριτική που δέχεστε, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπά, είναι ότι τώρα, μετά από 2,5 χρόνια που είστε στην κυβέρνηση, επιστρέφουμε εκεί που ήμασταν το 2014, που έπεσε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, το 2014 είχαμε μείωση των επενδύσεων 5% και τώρα έχουμε αύξηση στο πρώτο τρίμηνο 11,2. Το 2014 πέσαμε έξω στους στόχους κατά 1% και τώρα τους έχουμε υπερβεί κατά 3,5. Το 2014 είχαμε ανεργία στο 27 σχεδόν τα 100 και τώρα έχουμε στο 21,2. Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα αυτή την ιστορία, και θα έλεγα στη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, αυτό το πράγμα σαν αφήγημα που λέγαμε κι εμείς στο πρώτο μέρος της συζήτησης, ενδεχομένως να βόλευε στην πρώτη φάση της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει κλείσει το σενάριο της αριστερής παρένθεσης. Έχει τελειώσει. Έχει υπονομευθεί. Και θα τους έλεγα δε το εξής, ότι όχι μόνο είναι αδιέξοδο, αλλά αποτυπώνει και στην συνείδηση του λαού τη δική τους βούληση να επαναφέρουν τις προτεραιότητες και τις πολιτικές που εφήρμοσαν επί Σαμαρά. Διότι όταν λες ότι είχαμε success story επί Σαμαρά, το οποίο υποτίθεται ότι κατέστρεψε δική μας διακυβέρνηση, σημαίνει ότι θα ξανακάνεις τα ίδια. Εκτός και αν δεν ξανακάνουν τα ίδια. Και αν δεν ξανακάνουν τα ίδια, να μας πούνε ρητά ποιες από τις επιλογές Σαμαρά δεν θα επαναλάβουν. Διότι εδώ είχαμε μία πολιτική η οποία είχε αρνητικά σημάδια, αρνητικές επιπτώσεις και στην απασχόληση, αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις, αρνητικές επιπτώσεις στα δημοσιονομικά και βεβαίως αρνητικές επιπτώσεις και πολιτικές για την παράταξη που τα εφάρμοσε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ.